Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αν θέλουμε να παραδεχθούμε κάτι με ειλικρίνεια, είναι ότι από τους λίγους θεσμούς που λειτουργούν στη χώρα, είναι ο θεσμός της τοπικής αυτοδιοίκησης. Με όλες τις παρεμβάσεις που γίνανε τα τελευταία χρόνια, παρεμβάσεις τις οποίες μπορεί να είχαμε και αντιρρήσεις, είτε λεγόταν Καποδίστριας, είτε λεγόταν Καλλικράτης, είναι σίγουρο όμως ότι με όλες τις αλλαγές που έγιναν, σήμερα δεν έχουμε υπερχρεωμένους δήμους, έχουμε δήμους που ανταποκρίνονται στα καθήκοντά τους, προσφέρουν σοβαρό κοινωνικό έργο και δημιουργήσανε δομές αντίβαρο στην κοινωνική πίεση που υπήρχε στο πλαίσιο της κρίσης. Φτιάξανε δε πρωτότυπες δομές για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, τις οποίες συγχρηματοδοτήσανε με προγράμματα του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης μέσα από το ΕΣΠΑ του 2007-2013. Και αυτές οι δομές καταφέρανε να εξυπηρετήσουν πάνω από 120.000 ανθρώπους. Λειτουργούν σε 66 δήμους στη χώρα και αφορούν κοινωνικά παντοπολία, φαρμακεία, δομές παροχής συσιτίων, γραφεία διαμεσολάβησης, κέντρα ημιαερίσχυσης υποδοχής αστέγων, υπνοτήρια. Σε αυτά τα προγράμματα συμμετέχουν ενεργά 47 κοινωνικά σχήματα και 51 μη κυβερνητικές οργανώσεις. Και είναι μια εξελιγμένη μορφή κοινωνικής προστασίας, την οποία όμως σήμερα η κυβέρνηση σταματά να χρηματοδοτεί. Η ίδια λέει ότι είναι ευαίσθητη απέναντι σε αυτούς που παίνονται, σε αυτούς που θίγονται από την οικονομική κρίση, δεν κάνει τίποτα για να τα ενισχύσει, προσπαθεί να φτιάξει παράλληλες δομές ενώ υπάρχουν και βέβαια συνεχίζει και κάτι άλλο. Αντί να ενισχύσει αυτές τις δομές και να τη αξιοποιήσει αυτή την εμπειρία για την αντιμετώπιση και του μεταναστευτικού ζητήματος, ουσιαστικά αγνοεί ότι υπάρχει και θέλει να φτιάξει από την αρχή καινούργιες δομές. Εγώ πραγματικά δεν το καταλαβαίνω, κύριε Υπουργέ. Δεν καταλαβαίνω την εχθρότητα την οποία δείχνεται απέναντι στην τοπική αυτοδιοίκηση. Αγνοείται λειτουργικά τους θέματα, αγνοείται την επίλυση χρονίων προβλημάτων, αγνοείται τις επιτυχίες της και θέλετε σήμερα το μόνο που να κάνετε είναι να αναμορφώσετε το εκλογικό του σύστημα, έτσι όπως το παρουσίασε ο Μάκης Βορύδης πριν από λίγο, μέσα από μία λογική ότι ό,τι δεν ελέγχουμε ας το διαλύσουμε, να φτιάξουμε κάτι άλλο για να μπορέσουμε να έχουμε συμμετοχή στις δομές της τοπικής αυτοδιοίκησης, τουλάχιστον στην εξουσία. Εγώ πραγματικά την έχω υπηρετήσει την τοπική αυτοδιοίκηση και έχω απόλυτα σεβασμό στους ανθρώπους από όλα τα κόμματα που την υπηρετούν. Γιατί τελικά στην τοπική αυτοδιοίκηση αυτό που έχει μεγαλύτερη σημασία δεν είναι η σημαία με την οποία εκλέγεσαι και δεν είναι η σημαία του κόμματος το οποίο υποστηρίζεις, αλλά η αποτελεσματικότητα της πρότασης και η δουλειά που κάνεις στη διαχείριση των προβλημάτων των πολιτών. Και μην νομίζετε ότι οι πολίτες πλέον ψηφίζουν με τόσο κομματικά κριτήρια στην τοπική αυτοδιοίκηση, για να γράψετε κάποια στιγμή μία υποθήκη ότι ενδεχομένως θα έχετε κάποια στιγμή ένα σημαντικό ποσοστό δήμων στους οποίους οι δήμαρχοι θα προέρχονται από το ΣΥΡΙΖΑ. Αδιάφορο είναι για τους πολίτες. Αδιάφορο είναι. Ενδιαφέρον έχει οι επιτυχίες της αυτοδιοίκησης πώς θα συνεχίσουν, πώς η περιουσία θα συνεχίζεται να αξιοποιείται και πώς θα δοθούν στους δήμους οι δυνατότητες, οι θεσμικές θωρακίσεις και οι θεσμικές λειτουργίες για να προσφέρουν αυτά τα οποία πρέπει να προσφέρουν. Έρχομαι λοιπόν, κύριε Υπουργέ, και θέλω και εγώ να σας ρωτήσω με τη σειρά μου. Γιατί δεν κάνετε μία τομή σε ό,τι αφορά τις παραλίες? Όντως, 50 χρόνια το ελληνικό κράτος δεν έχει καταφέρει να φτιάξει ένα θεσμικό πλαίσιο σε ποιον ανήκουν οι παραλίες, πώς μπορούν να αξιοποιούνται και πώς μπορούν τελικά να διατηρείται και ο δημόσιος χαρακτήρας τους, αλλά να διατηρείται και μία ευταξία και να υπάρχουν και έσοδα και εξυπηρέτηση όλων των εκατομμυρίων επισκεπτών που θα έχουμε φέτος.
30 εκατομμύρια τουρίστες περιμένουμε φέτος. Και έρχονται για τις παραλίες μας πιο πολύ. Θα μου επιτρέψετε, κύριε Πρόεδρε, να κάνω χρήση και της δευτερολογίας μου. 30 εκατομμύρια τουρίστες. Και ακόμα Μάιο δεν έχετε ρυθμίσει τον τρόπο με τον οποίο θα λειτουργήσουν οι παραλίες φέτος. Κάντε μία τομή επιτέλους. Παραδώστε τις παραλίες στους Δήμους. Σταματήστε τον έλεγχο του Υπουργείου Οικονομικών. Όπου αυτός υπάρχει. Και να είμαστε μαζί σας. Βάλτε σωστούς κανόνες, οι οποίοι να ισχύουν στο διηνεκές. Κάντε αυτό που απέτυχαν οι προηγούμενοι να κάνουν. Εσείς όχι, δεν κάνετε την τομή. Εσείς δεν έχετε καταφέρει ούτε το αποτυχημένο παλιό μοντέλο να το κάνετε έγκαιρα. Να έχουν βγει σε δημοπρασία οι παραλίες τον Ιανουάριο, Φεβρουάριο, ώστε σήμερα να έχουν εγκατασταθεί οι επιχειρηματίες. Να έχουν βάλει τις ομπρέλες τους, τις ξαπλώστρες τους, τα σνακ μπαρ τους, ό,τι βάζει ο καθένας. Γιατί δεν το κάνετε? Γι' αυτό σας λέω ότι αισθάνομαι ότι έχετε μία αλλεργία την οποία δεν είχε παραδοσιακά η αριστερά απέναντι στους θεσμούς της τοπικής αυτοδιοίκησης. Δεν είναι τα δημοτικά συμβούλια, κύριε Υπουργέ, για να βγάζουν ψηφίσματα συμπαράστασης στο λαό της Νικαράγουας όπως γινόταν στη δεκαετία του 80. Άλλωστε σήμερα θα πρέπει να βγάζουν ψηφίσματα συμπαράστασης στο λαό της Βενεζουέλας και ο οποίος θίγεται από την αυταρχική πολιτική Μαδούρο. Αλλά δεν νομίζω συμπαράσταση στο λαό. Το λαό καταπιέζει ο κύριος Μαδούρο, κύριε Τζαβάρα. Το λαό καταπιέζει. Αυτούς τους διαδηλωτές του λαού είναι που δολοφονεί στους δρόμους. Αλλά η ουσία της αυτοδιοίκησης είναι να στηρίξει τους πολίτες. Υπάρχουν μέσα στην επερώτησή μας σοβαρές προτάσεις. Προτάσεις καταθέτουμε σήμερα. Προτάσεις για την αξιοποίηση καλύτερα του στελεχειακού δυναμικού κάθε Δημοτικού Συμβουλίου μέσα από τις ρυθμίσεις που προτείνουμε. Προτάσεις για την αύξηση της χρηματοδότησης και την επιστροφή των ωφελουμένων. Και αυτές τις προτάσεις καλύτερα να τις βάλετε στο διάλογο. Και μην αγνοείτε τους θεσμικούς φορείς και τους εκπροσώπους τους. Γιατί όταν σταματήσει ο θεσμοθετημένος διάλογος στην κοινωνία, όταν σταματήσει η πολιτική ηγεσία ενός Υπουργείου να μιλάει με τους θεσμικούς εκπροσώπους του κάθε κλάδου, τότε ξέρετε τι συμβαίνει. Δεν αλλάζουν οι θεσμικοί εκπρόσωποι του κλάδου. Συνήθως αλλάζει ο Υπουργός.